Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, δουλεύουμε, δεν χαζεύουμε. Έχει έρθει η Τρόικα, το επαναλαμβάνω. Δύο μέρες έχω φάει. Συγγνώμη, Σταμάτη. Είναι ο Σταμάτης Γαρδέλης εδώ μαζί μας. Πρέπει να σε βάλω στο πνεύμα. Έχει έρθει η Τρόικα και δύο μέρες δείχνουμε ότι δουλεύουμε, ότι υπάρχει ένταση. Ότι κάθε Έλληνα, σε πάση περιπτώσει, κάνει ένα μεροκάματο. Δεν υπάρχουν αργόσχολοι. Και σε παρακαλώ, στα πλαίσια αυτά, να μας παρουσιάσεις τώρα, χωρίς πολλά-πολλά, τη καινούργια σου δουλειά. Ναι. Δουλεύουμε, δουλεύουμε. Τραγουδάμε, παίζουμε κιθάρα. Είμαστε στο Σοσιαλίστα. Οπό εκεί τι κάνεις, τραγουδάς. Τραγουδάω. Ναι. Δηλαδή, κάτσε να δούμε. Είσαι ο Σταμάτης Γαρδέλης που σε ξέραμε, ο γνωστός ηθοποιός. Ναι. Και τώρα και σε συγκεκριμένα. Που είχε χορέψει. Και μετά χορευτείς, από ό,τι θυμόμαστε με τεράστια επιτυχία. Ό,τι μπορούμε, Ευαγγελίου, ναι. Κάνουμε. Τώρα τραγουδάμε. Έχω μαζέψει κάποια τραγούδια από τις ταινίες που λέγαμε παλιά. Λέμε λίγο 80, λίγο σύντομα. Έλα, κάτσε, πάμε να πάρουμε μια ιδέα. Να πάρουμε μια ιδέα. Ναι, έλα, σταμάτη. Να πες ότι είμαστε τώρα εδώ, το κοινό σου. Θέλω πολύ. Σε αποθεώνουμε Γαρδέλης, Γαρδέλης, Γαρδέλης. Γαρδέλης, 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 έλα, πάμε. Λοιπόν, βγαίνω. Θα αυτοσχεδιάσουμε. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν. Έβαλα και κάτι απλό. Είναι και το φόρεμα τη. Έλα εδώ, κάτσε. Ακούμε εδώ. Α, θα ακουμπήσω εδώ. Εξάπλωσε. Κρατάει, σπάει. Μπορεί έλα, να έλα μου. Έλα, μου. Είμαι πλάτη, βλέπεις. Έλα μου τώρα. Ναι, αχ, ναι. Καλά το είπες, Βαγγέλη. Μια χαρά. Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα. Bonjour, mon amour. Bonjour. Good morning, my love. I love you. Good morning. Σε γουστάρω, my darling. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Ma είναι libe, amore. I want you. You want me? Come with me, για να τη βρεις. Αγλεντήσουμε together. Τι ανάβλεις απ' την κρίς. Θα σου μείνει για forever. Forever. Να πούμε την πρόζα που είναι πιο ωραία. Που, ναι, ναι, ναι. Που εμπνέουν και τα μάτια σου. Μάλιστα. Είσαι κούκλα, αγάπη. Τρέζολη μόνα μου. Είσαι beautiful girl. I love you. Μου τη δίνεις, my darling. Μποκού μόνα μου. Μποκού μόνα μου. Τι βόλιο σε θέλω. Σε I θέλω. Want you. Come with me για να τη βρεις. Αν γλεντήσουμε together. Ή αν άβεις απ' την κρίση. Yes. Θα σου μείνει για forever. Come with me για να τη βρεις. Αν γλεντήσουμε together. Ή αν άβεις απ' την κρίση. Θα σου μείνει για forever. Γιατί. Γιατί. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις. Πάρτε τα τρογανή. Όπως δεν έλειωσες ποτέ. Ναι. Θες να πάμε μια βόλτα. Σε μια χώρα μαγική. Θέλω. Όπου όλοι διασκεδάζουν. Λένε πως είναι και δική. Ευχαριστώ. Αν γελάσεις έχεις χάσει. Λέει ο κανονισμός. Κι αν τολμήσεις να χορέψεις. Σ' απειλή αποκλεισμός. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις. Όπως δεν ένιωσες ποτέ. Πολύ ωραίο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Μήπως πληρώσουμε και φόρο γι' αυτό που δεν κάνει και κρύο, ε. Αυτό είναι τεχμήριο. Τεχμήριο είναι τεχμήριο ζέστης. Μην το λες πλάκα. Είναι η θέρμανση που θα κατανάλωνες, αλλά δεν την κατανάλωσες. Άρα έχεις κλέψει λεφτά από το δημόσιο, άρα πας για ένα θρεμπόριο 300.000 φορές ισόβια. Σε αυτή τη φάση είμαστε στο Σοσιαλίστας, όπου λες και τραγούδια και από τις ταινίες εκείνες. Και από τις ταινίες, ναι. Το ποιο ήταν το πιο... Το πιο χαρακτηριστικό των ταινιών είναι το... Και η απάντηση η οποία είναι σε όλες τις εποχές και διαχρονική. Ποιος εσύ που θες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα. Άντε σπάσε βρε... Το λέμε, είμαστε ναι, ναι. Βρε μαλάκα. Καλά τώρα, αφού σου είπα. Αυτό τραγούδι, ε. Ναι. Το, οποίο, το έχουμε από τα παλιά. Κατάσταση είναι αυτό. Το έχουμε να κάτσε, 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 κάτσε. Το ίδιο, μπορούμε να το δούμε. Κάτσε να δούμε. Για βάλε εδώ. Σε μας να κάνεις πλάκα. Δεν είναι ράπτης από εμάς, ε. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα. Πόσο χρόνο είσαι εδώ. Ποιο μεγάλος είναι εδώ. 18. Όχι, 21, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή. Αφιερωμένο εξαιρετικά στους επισκέπτες μας τροϊκανούς. Βάλτε και τις φάτσες σου εκεί. Στους όλους πολιτικούς. Ποιος ήρθε εδώ για να μας κάνεις πλάκα, άντε σπάσε, ρε. Μαλάκα. Έλατε, έλατε. Μας έχουν τρελάνει, δηλαδή. Εδώ ψάχνει για βλάκα. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Πόσο μπροστά την εποχή του, ε. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ. Νάτα. Νάτα, μάλλον. Και τα παλέτα. Να κάνεις πλάκα.
Τώρα για ποια ταινία μιλάμε. Το βασικά καλησπέρα μας. Βασικά καλησπέρα. Όχι. Το έλα να γυμνωθού. Οχ. Σεντόνι. Όχι Σεντόνι, τις έχω κάνει μία όλες. Μας θα θυμίσει παραγωγή. Αλλά τώρα αυτό που αρέσει περισσότερο στον κόσμο στο μαγαζί, ποιο είναι που λες. Εκτός από αυτό και το... Λέμε πολλά τραγούδια. Λέμε Pix Lux, λέμε από το εκείνο και εκείνο. Από εκείνη... αρέσει το μεροκάμα του. Το οποίο το πειράξαμε λίγο. Το Come With Me αυτό. Το Come With Me είναι το, τα καμάκια, ξέρεις που λέγαμε. Come With Me για να τη βρει. Ωραία αυτό. Στην Ελλάδα, το Greece και αυτά. Τα Greek καμάκι. Αλλά αυτό που αρέσει πολύ, επειδή το έχουμε πειράξει λίγο, είναι αυτό, στο τελευταίο musical του Δαλιανίδη, στο Ηρώες που χορεύουν, που λέγαμε ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ. Όχι, που λέγαμε. Εγώ δεν θέλω μεροκάματο, θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο. Αλλά το έχουμε πειράξει λίγο. Γιατί μηχανές δεν είμαστε όπως θυμάσαι την άλλη φορά που σου είπα. Μεροκάματο δεν υπάρχει. Εδώ δεν έχει μεροκάματο, μπράβο. Έχει δουλεία, διαφθορά και θάνατο. Και γίνεται ένα πολιτικ τραγούδι, εξαίρετο. Να κάτσουμε να θυμηθούμε μερικά από εκείνες τις θέσεις και να δούμε ποιο μπορούμε να πούμε. Για βάλτο. Εδώ ποιο είναι. Αυτό το κάνω. Ah, wow. Τι ωραίο που είναι αυτό. Το τραγουδιστικό πάντως το έχεις από τότε. Εδώ είσαι. Ίδρα. Ναι. Είμαστε Ίδρα. Τώρα αυτή ξέρεις δεν είναι τουρίστρια, είναι Ελληνίδα. Έχεις μπερδευτεί. Τελικά, αυτό το καμάκι τότε έπιανε. Τώρα ότι δεν πιάνει τις γυναίκες το ξέρουμε, αλλά τότε έπιανε. Αυτό το καμάκι ήταν μεταγενέστερο. Mm. Διότι εμείς είχαμε γνωρίσει τα καμάκια του 70. Όπου εμείς παρασταίναμε ότι είμαστε καμάκια. Ναι. Έπιανε, ξέρω εγώ. Τι με έπιανε από το καμάκι πάντα πιάνει. Εγώ πάντα ήθελα να είχα αυτό το όνομα. Ποιο όνομα? Με λένε Αλέξη. Αλέξη. Σε λένε Σοφία. Πού κι είσαι? Κρατώ μια κιθάρα. Κρατάς μια καρδιά. Βούκισα. Παρακαλώ. Να το κολλήσουμε. Ναι. Βούκισα. Πριν τι ρήμα να κάνει. Για πες, Ευαγγέλη. Με λένε Αλέξη. Χτύπησα. Σε λένε Βούκισα. Δεν πειράζει πως σε λένε. Δεν πειράζει πως σε λένε. Θα ανταλλάξουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν βγαίνει με το όνομά μου. Όχι, όχι. Αυτό είναι και το παράπονο μου. Ένα τραγούδι με το Βούκισα μέσα δεν υπάρχει. Έχεις μυθεί στο ρήματα εσύ. Έχει... Τι πούντα. Τη μεγαλύτερη διανόηση. Έχω βρήκα ένα. Τίποτα. Σε είδα και φτερούγισα. Πραγματικά όμως. Μπράβο, ωραία. Να, έλα, να το ακούσουμε. Με λένε Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Σε λένε Δούκισα. Σε είδα ξαφνικά και φτερούγισα. Βολεύω! Ωραία! Στιχνουργός, όχι Μάνος Ελευθερίου και δεν ξέρω εγώ. Δικαιώματα, Θέμος. Ναι, πώς το λέγες πριν. Come to Greece για να τη βρεις. Made in Greece. Ευχαριστώ, αφού φτιάξετε το τραγούδι και για μένα, νομίζω πως μπορώ να πάω να κατέσω τη θέση μου πάρα πολύ. Αλλά εσύ δεν ξέρεις πως θα έφτιαξε για εμάς. Ναι, τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί είναι άντρες. Από γυναίκες εσύ στην καριέρα σου, εντάξει, δεν είχες κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι είχες τα ωραίτερα κορίτσια δίπλα σου, έτσι δεν είναι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί να είναι αυτό. Από μία πρόβλημα, για πες. Με ποια είχες ερωτική είναι σχέση. Πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Από τις συμπροταγωνίστριες σου, με ποια είχες ερωτική σχέση, με ποια θα ήθελες να έχεις. Κάτι ερωτήσει που κάνει. Θες να χάσω το ψωμάκι μου. Καταρχήν, όλες οι πρωταγωνίστριες και τα κορίτσια που έβγαλα δεν με έχει παίξει καμία, ας πούμε, στους θειάστους. Άντε. Ναι. Γιατί θα έπαιρνε τη λάμψη, μάλλον, γι' αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να θύμιζα παλιά πράγματα, ίσως. Να ρωτήσω κάτι. Πράγματα που θα έπρεπε να τότε, τη δεκαετία του 80. Την ηλικία. Αφού με ρωτάνε την ηλικία, λέω δεν θέλω να εκθέσω και κόσμο, να πω την ηλικία. Ναι, αυτό για τις γυναίκες είναι ένα θέμα. Αλλά τώρα η δεκαετία του 80 είναι πίσω, δηλαδή με τις ταινίες που δείχνει ο. Ο Αντένα, έχεις δει την επιτυχία που έχουν αυτές τις ταινίες, που είναι της δεκαετίας, σε μερικές πρωταγωνιστής εσύ. Πώς το βλέπεις, παιδί μου, ότι οι πιτσιρικάδες, γιατί κυρίως το νεανικό κοινό τις βλέπει αυτές τις ταινίες. Είναι το ξύμωνο. Το θεωρεί πολύ καλύτερο. Νομίζω ότι σε όλους μας κάνει κλικ αυτή η δεκαετία, διότι ήταν τα αθώα μας, τα παιδικά μας χρόνια, ανέμελα. Δεν είχαμε το άγχος με το κυνηγητό που λέμε σήμερα, ας πούμε, όρθιοι όλοι γιατί είναι η Τρόικα που μας παρακολουθεί. Εσύ φλίβεσαι ή χαίρεσαι βλέποντας αυτές τις ταινίες. Δηλαδή τα συναισθήματα σου ποια είναι.
Δεν θλίβομαι, ούτε τα βλέπω νοσταλγικά. Λέω, α, τι ωραία να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ήταν αυτό, έγινε. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε όμως, το έχουμε δει.